Καλησπέρα παιδές, Base εδώ. Σήμερα θα χτίσουμε τη δική μας πόλη στο SimCity. Θα γίνω δήμαρχος και θα δημιουργήσω μια νέα πόλη από την αρχή. Παίζουμε το SimCity Cities of Tomorrow, ένα πολύ παλιό παιχνίδι, το 13 βασικά. Το είχα αγοράσει μαζί με το G-Fandom, αλλά ποτέ δεν το έκανα, ποτέ δεν το έδειξα στο κανάλι. Έπαιξα παρέα με το G-Fandom όμως, νομίζω ήμουνα και στη σειρά του. Όπως και να έχει, single player play, κάνουμε create. Και έχουμε εδώ πέρα μερικά μέρη να διαλέξουμε που θέλουμε να βάλουμε την πόλη μας. Ωραία, για να δούμε λίγο πώς είναι εδώ πέρα η φάση. Εδώ πέρα έχουμε πολύ νερό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εδώ πέρα πώς είναι, εδώ έχουμε και βουνά και ιστορίες. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ωραία δουλειά. Πάμε εδώ πέρα. Θα την ονομάσουμε Τζουτζούκο Βιλ. Ωραία, το Τζουτζούκο Βιλ. Sandbox. Το sandbox είναι unleash your creativity, all buildings and limited cheats available without random disasters. Βάλτε, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω πολύ από το παιχνίδι. Ωραία, δεν ξέρω πολλά πράγματα από το παιχνίδι. Αλλά καλά λέει without random disasters. Ωραία. All buildings, βασικά όχι ξεστή, όχι. Παίζει να είναι σε κάτι σαν το game mode αυτό, οπότε δεν το θέλουμε, next. Ωραία. Claim city, α, έχουμε και εδώ πέρα τα τέτοια. Ωραία, ξεστή. Πάμε εδώ πέρα. Αυτό φαίνεται καλό. Αυτό που βρήκαμε αρχικά. Και ξεκινάς με 50 χιλιάρικα. Ωραία. Now entering, φίλε μου. Πάμε στην πόλη μας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα είναι να κάνουμε δρόμους. Ωραία. Κοίτα μόνο λεφτά. Βασικά μπορούμε να ξεκινήσουμε από low density. Έχουμε 50 χιλιάρικα. Θα ξεκινήσουμε από low density δρόμο. Πατώντας το shift κρατημένο, κάνεις ευθεία γραμμή. Ωραία. City funding approved. Ωραία. Draw a road. Εντάξει, θα μας δίνει points αυτή. Θα μας δίνει χιντάκια. Ωραία. Zone residential 10 houses. Ωραία. Θέλουμε σπιτάκια τώρα. Αυτά είναι τα σπίτια. Αυτά είναι τα μαγαζιά. Και αυτά δεν είναι τα εργοστάσια. Ωραία. Έτσι πάει. Ξεκινήσουμε να κάνουμε μερικά σπιτάκια. Συνήθως τα εργοστάσια. Δεν τα θες δίπλα στο. Στα σπίτια σου. Ωραία. Συνήθως. Ωραία. Κάνουμε λίγο ακόμα. Το επεκτείνουμε λίγο ακόμα. Κάνουμε και λίγα δρομάκια εδώ πέρα. Έξτρα. Κάνουμε και εδώ. Όλα αυτά θα ενώνονται. Αλλά εδώ πρέπει να φύγει ένα σπίτι. Πάμε σπιτάκι, πρέπει να φύγει. Ήρθε η ώρα σου. Εδώ πέρα κάτω σου έχει και το fast forward, έτσι. Εγώ το παίζω σε μεσαία ταχύτητα. Μπορείς να παίξεις full ταχύτητα και να πάει full γρήγορα. Μπορείς να παίξεις σε κανονικό ρυθμό που είναι εδώ πέρα. Ωραία. Ας τα αφήσουμε έτσι για λίγη ώρα. Τώρα εμείς δεν έχουμε καθόλου νερό. Ωραία, δεν έχουμε νερό. Ω, και εδώ πέρα είναι καλή περιοχή κιόλας. Θα βάλουμε εδώ το νερό. Ωραία. Το βάλουμε μεσαία ταχύτητα και δεύτερο αυτό πηγαίνει εδώ πέρα και έχουν νερό κατευθείαν. Δώσ' τους, έτσι, έτσι. Και θέλουμε και ηλεκτρισμό. Αλλά για να βάλεις ηλεκτρισμό, ωραία. Πρέπει να πάμε λίγο μακριά γιατί αυτό θα είναι εργοστάσιο. Άρα το βάλουμε κάπου εδώ. Power. Εδώ πρέπει να είναι καλά, ε. Εδώ πέρα μας δείχνει που φυσάει ο άνεμος. Α, για δες, αυτό είναι με τέτοιο. Rotate, πώς το κάνεις αυτό. Ίσως άμα κάνουμε δρομάκια εδώ πέρα, για να δούμε λίγο κάτι που θέλω να δω. Ωραία. Και άμα πάμε τώρα να το βάλουμε εδώ πέρα. Αν είναι ανάλογα το που θα κοιτάει, είναι και ο δρόμος που παίζει ρόλο. Εδώ άμα το βάλουμε π.χ. Ο αέρας φυσάει από εκεί όμως, έτσι. Αν φυσάει από εκεί, εμείς το θέλουμε να κοιτάει εδώ πέρα. Δεν έχουν ηλεκτρισμό αυτοί και έχουν φρικάρει τη ζωή τους. Ωραία, θα βάλουμε λίγο industrial zone εδώ πέρα. Έχετε ήδη μαζέψει σκουπίδια. Ναι, θα σας φέρω ηλεκτρισμό. Έχουν ήδη μαζέψει εδώ τα σκουπίδια τους, έχουν γίνει εδώ. Λοιπόν, ανοίξουμε και για σκουπίδια γρήγορα. Γρήγορα. Γρήγορα, Τζουτζούκο. Έχουν χέσει στο πάτωμα αυτοί. Είναι περίεργοι αυτοί. Πες μου, δεν έχω λεφτά. 22 χιλιάρικα έχω. Εντάξει, τι λέω. Λοιπόν, εδώ είσαι. Βασικά αυτό δεν παίζει να πειράξει μεγάλο ρόλο άμα μαζέψει τα σκουπίδια και το βάλουμε εδώ π.χ. Αλλά δεν το θέλουμε κοντά, στο βάλουμε εδώ. Δες το και τώρα μαζεύει τα κακαδάκια τους. Εδώ αυτοί γιατί είναι λυπημένοι. Γιατί είστε λυπημένοι εσείς, τι δεν σας αρέσει. Και ηλεκτρισμό έχουμε. Τώρα μαγαζάκια δεν έχουμε. Αυτά δεν παίρνουν τα μαγαζιά έτσι, αυτά μπορείς να το βάλεις και δίπλα στα σπίτια, αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο. Νομίζω αν πατήσει το control είναι... Πώς το... Μου το είχε δείξει ο G-Fandom το κόλπο, μου έλεγε... Πατάς ένα και γεμίζει όλο με... Τέλος πάντων.
Και εδώ στο κάνουμε industrial περιοχή. Είναι λίγο χύμα. Εντάξει, δεν μας πειράζει το industrial τόσο να είναι δίπλα στα μαγαζιά, έτσι. Θέλω να πιστεύω. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δρομάκια δώσε στο λαό. Ωραία, τενώσαμε. Και κάτω όλο αυτό industrial, φίλο μου, βέβαια. Όλο αυτό βάλτε εδώ πέρα. Ενεργατικές κατοικίες, αυτό θα πει industrial. Ωραία. Δώσε ρε φίλε, δώσε δουλειά στο λαό. Επειδή έτσι. Επειδή είμαστε καλοί δήμαρχοι εμείς. Και έχουν έρθει πολύ λίγοι κατοικοί. Επίσης, όσο καλύτερους δρόμους κάνεις, τόσο καλύτερο κόσμο θα έχεις εδώ πέρα. Τι εννοώ. Αν οι δρόμοι σου είναι ακριβοί, θα έρθουν πελάτες, θα έρθουν κάτοικοι, οι οποίοι θα έχουν ένα καλό μισθό. Δεν θέλουμε τόσο κοντά εδώ πέρα. Ας επεκτείνουμε εδώ πέρα. Εδώ δεν γίνεται. Αλλά σαν καλός δήμαρχος που είμαι εγώ, ωραία. Τι χρειάζεται η πόλη μου, πριν αρχίσουνε. Ας προνοήσουμε, ωραία. Τι χρειαζόμαστε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε ένα δημαρχείο, φίλε. Να μην έχουμε ένα δημαρχείο. Δες, όλοι χάρηκαν εδώ πέρα, ήρθε ο δήμαρχος. Ήρθε ο δήμαρχος στην πόλη και όλοι χαρήκανε. Πεις, λεφτά πόσα βγάζουμε. Βγάζουμε την ώρα 258. Ωραία, θέλουμε να το φτάσουμε παραπάνω. Name your city. Δεν το είχαμε ονομάσει. Τζουτζούκο. Βιλ. Ωραία. Όμως το σημαντικότερο ποιο είναι. Θέλουμε και μια αστυνομία τώρα εμείς. Ωραία. Θέλουμε να πωλήσει εδώ πέρα. Αυτό πόσο κάνει. 30 χιλιάρικα. Fuck, δεν έχουμε 30 χιλιάρικα. Επίσης εδώ πέρα έχουμε λίγο μπλέξει τα μπούτια μας εδώ πέρα. Θα μας τα... να δούμε. Με γεφυρούλες βέβαια μπορείς να κατέβεις. Ωραία. Μπορείς να κατέβεις με γεφυρούλες εδώ. Need workers. Το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε παραπάνω κατοίκους. Αυτό μάλλον σημαίνει. Έχουν κλείσει επιχειρήσεις εδώ. Τους έχουμε τσακίσει. Κακός δήμαρχος ο Μπέις. Παιδιά συγγνώμη, τους φέρνω. Σας τους φέρνω. Σας τους φέρνω, παιδιά, ηρεμήστε. Γιατί κανείς δεν πάει εκεί πέρα να δουλέψει. Γιατί κανένας δεν πάει εδώ να δουλέψει, τι έχει γίνει εδώ. Demand. Residential demand. Access τι. Παίζει επειδή αυτό είναι medium. Όχι, είναι low density αυτό που βάζω. Low density. Γιατί δεν σου πάει εδώ πέρα, τι έχω κάνει λάθος. Οι low density δεν πάνε εδώ πέρα στις εργοστασιακές περιοχές. Εδώ σε τι πρόβλημα έχεις. Do you really think a few massive turbines are going to power the whole city? Come on, mayor, be realistic. But wait, don't go off and build another power plant. Just expand this one, it's easy. Just extend service. Okay, άρα αυτό πρέπει να το κάνουμε. Ωραία, άρα αυτό χρειάζεται να το... Okay. Πάρε. Θες κι άλλο. Πάρε. Κι άλλο θες. Πάρε. Πάρε κι εσύ από εδώ. Πάρε να έχεις. Ωραία. Έχουμε κάποιο πρόβλημα τώρα, φίλε μου. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πες μου. Βγάζουμε 1400 την ώρα. Δώσε ενέργεια για όλη την πόλη. Εδώ εσύ τι πρόβλημα. Φίλε εδώ έχετε πρόβλημα εσείς. I love my new house. This town is tiny. I hope it grows soon. Άλλος νιώθω εδώ πέρα. Steady flow of water here, no problems. This is one time I don't mind seeing tides. Ωραία, αυτά είναι καλά σχόλια. It's nice to finally come here. Φίλε, πες να κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Για μας, τι μας λες. Maker Base, Omega Co είναι κάτι ρε παιδί μου, futuristic ρε παιδί μου, που σου κάνει τα εργοστάσια πιο καινούρια. Is always looking to expand, and Jujugo, well, perfect time to sell Omega. Okay. Industry is barking at the door, get their hands on Omega, so let's build a factory and start popping out. Plop, an Omega factory, supply crude oil and raw ore. Αλλά για να το κάνω αυτό, αυτή η πόλη δεν έχει oil. Ωραία. Όπως είδαμε στην αρχή, στο plot δεν έχει oil. Θα χρειαστεί να πάρω άλλη πόλη
και να πάρω από εκεί oil. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν υπάρχουν NPCs που χειρίζονται. Εσύ τώρα τι θες? Mom says I can't go slot because major is mean, I won't play a park. Α, ναι, αυτοί θέλουν και παρκάκι ρε φίλε, έχουν δίκιο. Έχετε δίκιο παλικάρια εδώ πέρα. Πού είναι τα πάρκα? Τα πάρκα είναι εδώ. Βάλουμε ένα... Πού να το βάλουμε? Κάτσε, χωρίς να ρίξουμε κάποιο σπίτι όμως. Βασικά δεν γίνεται αυτό που λέω τώρα. Έτσι πως το έχουμε στήσει, πρέπει παιδιά ένα σπιτάκι να φύγει. Basic, θα πάμε το πιο βασικό που έχω αυτή τη στιγμή. Και όλοι εδώ πέρα δες τους, όλοι χαρούμενοι. Όλοι χαρούμενοι εδώ πέρα, επειδή έχουν το παρκάκι τους. Πάνε και εσύ παιδί μου να κάνεις τσουλήθρα που έλεγες. The city is really starting to look futuristic. Και δες, επειδή αυτό είναι καινούριο. Επειδή αυτό είναι καινούριο, άμα το δεις επειδή είναι futuristic, αρχίζουν όλοι δίπλα και επεκτείνονται, νομίζω. Νομίζω έτσι, νομίζω. Να το. Βλέπεις. Και οι δρόμοι έχουν αλλάξει. Και αλλάζουν και τα τέτοια και όλοι γίνονται χαρούμενοι, φίλε. I can finally take a shower now that I've got water. Γιατί πριν που ήσουν, ρε φίλε, και δεν μπορείς να πάρεις. Futuristic. I love the turbine, so pretty. Ωραία. Do you want to learn more about the budget panel? Okay. You don't have to be in the red for it to be worth your time. Check your budget. Click to open. Okay. Your financial advisor will give you advice in dealing with your current budget. All of your budget controls are found here. Click OK. Okay. Expenses. Income. Φίλοι, είμαστε καλά. Κοιτάξτε, μπορούμε να αυξήσουμε και τους φόρους. Ναι, εντάξει, μπρο. Το κλείνουμε. Είμαστε στα 8.000, φίλε. Είμαστε στα 8.000, είχαμε φτάσει στα 2. Θέλουμε να φτάσουμε 30 τώρα για να μην αρχίσουν οι ληστείες. Γιατί όπου να είναι θα αρχίσουν οι ληστείες. Εδώ τι μας λες εσύ? The life of city is not easy one. Ναι, φίλε μου. Όλα καλά θα πάνε. Όλοι θέλω να μείνετε ευχαριστημένοι. The glass is almost certainly not half empty. What? Κάποιος που να έχει παράπονο ρε παιδιά, κάτι να κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε στα 10.000. Στα 11, πρέπει να πάμε στα 30, πρέπει κάτι να κάνουμε να αυξήσουμε εδώ πέρα λίγο έτσι την κίνηση. Λοιπόν, εδώ είσαι. Γιατί δεν γίνεται? Sorry φίλε, σένα θα σε κόψω. Σένα δεν θα μας κόψω. Ωραία. Εδώ τι χρειαζόμαστε τώρα? Residential demand. Εντάξει. I hear you bro. Χρειαζόμαστε κατοίκους. Στείλ τους εδώ, τώρα είμαστε εντάξει. Εδώ έχει low density. Medium. Θέλουμε low density κατοίκους, ωραία. Θέλουμε πολλούς τέτοιους. Εδώ είναι το demand. Commercial και industrial demand ακόμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι ανάγκες έχει η πόλη αυτό. Είναι ουσιαστικά αυτό τώρα το πράγμα. Θα μπορούσαμε τώρα να επεκτείνουμε εδώ πέρα. Κάνουμε μερικούς δρόμους εδώ πέρα. Βασικά υπάρχει demand και για τέτοιο. Υπάρχει demand και για medium. Ας αρχίσουμε να φορτώνουμε λίγο medium εδώ πέρα. Ας αρχίσουμε να φορτώνουμε και λίγο medium εδώ πέρα. Να μας έρθουν και λίγο πιο έτσι, πιο καλά οικονομικά κάτοικοι. Εδώ είμαστε. Ας αρχίσουμε να φορτώνουμε λίγο κατοίκους εδώ, γιατί όπως βλέπετε αυξάνεται το medium density. Ωραία. Ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε τώρα αυτοί που θα έρθουν εδώ πέρα και θα χτίσουν να μειωθεί αυτό εδώ και να αρχίσει να αυξάνονται εδώ πέρα. Ήδη έχω να αρχίσει και χτίζουν εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι οι λίγο πλουσιότεροι από τους υπόλοιπους. Αλλά βέβαια πήγαμε και τους βάλαμε δίπλα στα εργοστάσια. Αυτοί παίζει να μας βγουν περίεργοι εδώ πέρα. Παίζει να μας βγουν αυτοί περίεργοι εδώ, να ξέρετε. Να έχουν θέματα. Not enough simoleons. Ου, μαλάκα έχουμε. Τώρα το είδα. Μας τέλειωσαν τα λεφτά. Μπρο, ελάτε. Ελάτε να αρχίσουμε να χτίζουμε.
Χρειαζόμαστε. Μπείτε εδώ, μπείτε, κάντε. Demand. Ελάτε εδώ και χτίστε, μπρο, γρήγορα. Κάτσε πάμε λίγο πιο γρήγορα. Πόση ώρα γράφουμε εδώ, 20 λεπτά, εντάξει, κάτι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Χτίστε! Ουου! Πόσους κάτοικους έχουμε? Έχουμε 961 κατοίκους και βγάζουμε 2.000 δολάρια την ώρα. Γράψτε μου στα σχόλια άμα γουστάρετε τέτοια παιχνίδια. Δεν έχω καθόλου πρόβλημα να παίξω. Αυτό ειδικά είναι και ωραίο παιχνιδάκι. Ωραία. Απλά το μόνο πρόβλημα που... Το συγκεκριμένο, το Cities of Tomorrow, είναι... Δείτε εδώ πόσο περιορισμένο μπορείς να κάνεις. Είχα φτάσει σε σημείο πριν 2-3 χρόνια που παίζαμε με το G-Fandom να το φουλάρουμε αυτό. Κοίτανε. Δεύτερα, έχει αναπτυχθεί λίγο εδώ πέρα η ανάγκη για... για commercial. Θέλουν καταστήματα εδώ πέρα. Αλλά πριν κάνουμε το οτιδήποτε, τη φάση, cannot create a valid road. Τέλος πάντων, άρα αυτό φεύγει ξύλωμα. Ωραία. Τι demand έχεις πάλι εσύ? Not enough. Αυτό είναι το medium, ωραία. Και εδώ πέρα η δρόμη είναι medium. Αλλά και εδώ πέρα αυτοί δεν θα θέλουν ένα παρκάκι, ρε παιδί μου. Έτσι, πάρε το παρκάκι. Ωραία. Τώρα κάτω πώς πάμε? Κάτσε εδώ, μπορούμε να πάμε κάτω, περίμενε. Θέλουμε... Ωραία. Από εδώ πέρα φεύγεις κάτω. Ας αρχίσουμε και εδώ πέρα να χώνουμε πράγμα. Ξεκινήστε να μου βγάζετε λεφτά, παιδιά. Τώρα έχουμε ανάγκη από medium. Αλλά πριν αρχίσουμε να φορτώνουμε εδώ πέρα με medium, κάνουμε λίγο layout την περιοχή. Βγάλτε μου λεφτά, πάμε λίγο στο γρήγορο και στο πιο γρήγορο. Να αρχίσουν να βγάζουν τα λεφτά πιο γρήγορα. Πού βλέπουμε την ώρα? Είμαστε στο 34, όταν αυτό πάει μία ώρα θα αρχίσει να θα βγάλουμε τα 2 πρώτα δολάρια. Τα 2.000. Α, και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν εδώ πέρα αφού επεκτείναμε. Ωραία. Χώσε εδώ πέρα πράγμα. Να μειωθεί λίγο αυτό, γιατί αυτό αυξάνεται από ό,τι φαίνεται. Αυξάνεται η ανάγκη για medium. Steady flow of water, no problems here. Ευτυχώς παιδιά, αλλά θα χρειαστούμε και μπατσικό σε λίγο. Ένα νοσοκομείο, αυτό κάνει, πρέπει να κάνει στα 20. Καλά το θυμάμαι, 20 κάνει. Δεν έχουμε λεφτά, φίλε. Δεν έχουμε. Έχουμε 7.000! Ουου! Όχι, 7.000 έχουμε τώρα. Όχι, 7.000 βγάζουμε. Πρέπει να περιμένουμε. Κάτσε, μήπως. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω και αυτό σημαίνει ότι είμαστε κομπλέ. Τι μας λες εσύ τώρα? Α, χρειαζόμαστε και τέτοιο. Λέει εδώ πέρα αυτή μας λέει τώρα ότι χρειαζόμαστε και... Χάι. Χρειαζόμαστε τους πλούσιους. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε εδώ πέρα το νοσοκομείο μας. Όλο και κάποιος θα αρρωστήσει, δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε νοσοκομείο, χρειαζόμαστε πυροσβεστική, χρειαζόμαστε αστυνομικό κέντρο. Αλλά... Αυτά λέω να τα κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Άμα σας άρεσε αυτό το παιχνίδι και θέλετε να δείτε κι άλλο, αφήστε με κάτω στα σχόλια μήνυμα για να ξέρω. Αυτό ήταν το επεισόδιο του SimCity. Αν θέλετε κάτι ωραίο να δείτε από μένα, κάποιο ωραίο παιχνίδι να δείτε από μένα, μπορείτε να δείτε το χθεσινό το βίντεο το GTA 5, το οποίο πιστεύω ότι όσοι δεν το έχετε δει θα κλάψετε. Το link είναι στο description ή παίζει να το δείχνει εδώ, μαζί με το βιντεάκι με το Tube Tycoon. Και ένα τελευταίο πράγμα. Όσοι θέλετε να μαθαίνετε νέα μου, πιο πολλά νέα από εμένα, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο instagram.com/thebazen. Αυτά. Καλή συνέχεια και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα σας δω στο επόμενο.